Βαθιά συντηρητικό, τιμωρητικό και πάντως σε καμία περίπτωση ευθυγραμμισμένο στην ανάγκη επίσπευση απονομή τη δικαιοσύνη και καταπολέμηση τη εγκληματικότητα, αναφέρουν ότι είναι το νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται για το νέο ποινικό κώδικα και το νέο κώδικα ποινική δικονομία. Νομικοί που μιλώντα στην εκπομπή Αντιθέσει τη Κρήτη TV, εξήγησαν ότι ακουμπά και ταυτόχρονα απειλεί συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ακόμη και το φιλελεύθερο χαρακτήρα του πολιτεύματο. Εγώ δεν θυμάμαι σε άλλο νομοσχέδιο να μην υπάρχει, σε άλλο σχέδιο νόμου να μην υπάρχει νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Είναι άγνωστο ο συντάκτη αυτού του νομοσχεδίου. Άρα, έχουμε ένα πρώτο δείγμα κακή νομοθέτηση. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αγγίζει τον πυρήνα του κράτου δικαίου και τη δημοκρατική νομιμοποίηση του ποινικού δικαίου και τίνει να επηρεάσει και το φιλελεύθερο χαρακτήρα του. Εδώ Χτυπάμε στη ρίζα του δημοκρατικού πολιτεύματο. Η ρύθμιση που προβλέπει η υποχρεωτική έκτηση τη ποινή που είναι άνω των τριών ετών και ταυτόχρονα η κατάργηση τη προκαταρκτική έρευνα για τα αδικήματα που θα δικάζονται στο μονομελέ πλημμυλιοδικείο ανοίγει όπω είπαν το δρόμο για το ακροατήριο και τη φυλακή σε ανθρώπου που καν δεν θα γνωρίζουν ότι κατηγορούνται και θα καλούνται απευθεία σε δίκη. Θα μπορούσε μία υπόθεση με μία έγκληση, μία καταγγελία απλή, αν είναι καλογραμμένη α πούμε χωρίς προκαταρκτική εξέταση, χωρίς καμία έρευνα ανακριτική μορφής, με απευθείας κλίση να φέρει κάποιον κατηγορούμενο στο ακροατήριο. Για έλλειψη ασφάλεια δικαίου, καθώ τα περισσότερα πλημελήματα θα δικάζονται σε μονομελή δικαστήρια, μίλησαν οι νομικοί που αντιδρούν στο ότι μέσω μια τέτοια έκπτωση τη διαδικασία μπορούν να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα για την κοινωνία, που πάντω με το να τιμωρεί και όχι να φτιάχνει μια μετασοφρονιστική πολιτική, δεν πρόκειται, όπω εξήγησαν, να καταφέρει να πατάξει την εγκληματικότητα. Εάν κανεί υποστηρίζει ότι οι ποινέ είναι χάδια, θα έπρεπε να παρουσιάσει στοιχεία. Ποιοι είναι αυτοί που τιμωρήθηκαν, πόσο τιμωρήθηκαν και γιατί οι ποινέ είναι χάδια. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι δεν είναι ο σφιγμό του λαού τον οποίο ακούει η κυβέρνηση. Η ίδια καλλιεργεί σφιγμό ε, φόβου απέναντι στο έγκλημα και δίθεν ατιμωρησία, μόνο και μόνο για να νομοποιήσει αυτά τα οποία ε, φέρνει προ ψήφιση. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο κύρια χαρακτηριστικά του έχει το λαϊκισμό, τον, την οπισθοδρόμηση, τον αποπροσανατολισμό και τις πολιτικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες. Ακόμη και για τους ανήλικους από 15 ετών, η μέρημνα που υπήρχε για κράτησή τους σε ειδικό κατάστημα κράτησης μόνο στις εξανλυτικές περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρονταν, πλέον μπορούν να βρεθούν σε στέρηση της ελευθερίας τους με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το μέλλον τους και την ίδια την κοινωνία. Τώρα, τώρα σου λέει ότι αν το παιδί είναι 15 χρονών και αν κατηγορείται γενικά για μια δικαιοκριμένη κλοπή, ότι έχει κάνει δύο-τρει κλοπέ. Τότε το, κατά την βούληση του συντάχτου αυτού, του αόρατου συντάχτου, ε, αυτό το πεδίο, ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπιση ώστε την ενήλικη ζωή να μπορεί να ενταχθεί και να συνεχίσει τη ζωή του, είναι ο περιορισμό ειδικού κατάστημα κράτηση νέων, όπου αντιλαμβάνεσαι ότι στην Ελλάδα οι συνθήκε των ανηλίκων είναι ανάλογε δυστυχώ με εκείνε των ανηλίκων. Το νέο πλαίσιο που προωθείται και μάλιστα χωρί νομοπαρασκευαστική μέρημνα και άγνωστο, όπω τόνισαν συντάκτη, διαμορφώνει και δυσβάστα κόστη για οποιονδήποτε μπορεί να κατηγορηθεί και να του επιβληθεί ποινή, έστω και εξαμελία. Οι ποινέ μέχρι ένα χρόνο ε, θα μπορεί να παίρνει αναστολή, αν έχει λευκό ποινικό μητρό, ε, αν δεν έχει ξαναδικαστεί. Μέχρι ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να την πληρώνει. Ξέρετε προ πόσο, το λιγότερο προ 600 ευρώ το μήνα. Και αυτό μέχρι τα δύο χρόνια. Από τα δύο, από τα, από τα δύο μέχρι τα τρία μόνο κοινοφελής εργασία. Εγκαταλείπει τη δουλειά σου και πας και δουλεύεις σε ένα φορέα. Από τα τρία και πάνω πας υποχρεωτικά στη φυλακή. Λύνουμε έτσι κανένα πρόβλημα.